Με τον κύριο Παναγιώτο Βασιλείου. Θέμα του παραδείγματα επικούριας θέλησης για ζωή. Ο κύριος Παπαβασιλείου γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι οικονομικός αναλυτής και έχει αρθρογραφήσει και έχει μεταφράσει κείμενα πάνω σε θέματα επικούριας φιλοσοφίας. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Πριν από δύο ακριβώς έτη, οι δύο περιστροφές της γης όπως γύρω από τον ήλιο μας, όπως μας αρέσει τελευταία να λέμε επικούριοι φίλοι, απέστελα γεμάτο συγκίνηση το ακόλουθο αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους συναδέλφους μου στην εργασία, με αφορμή την επικείμενη απόλυσή μου. Όλη η σοφία παρασκευάζεται εις την όλου βίου μακαριότητα, πολύ μέγιστον εστίν της φιλίας κτήσης. Πρόκειται για μία από τις αγαπημένες μου κύριες δόξες, που σε απόδοση Χριστούγια Πιτζάκη μεταφράζεται ως εξής. Από εκείνα που χρησιμοποιεί η σοφία για την ευτυχία όλης της ζωής, το αληθινά μέγιστο είναι η απόκτηση της φιλίας. Μέσα σε μια αράδα, ο επίκουρος επιστράτευσε τρεις έννοιες από το αστήρευτο οπροστάσιο που διέθετε, χαρακτηριστικές του συνόλου της φιλοσοφίας του. Τη μακαριότητα της ζωής, που είναι ο απότερος σκοπός, τη σοφία και τη φιλία, που είναι τα κυριότερα μέσα που διαθέτουμε προς εκπλήρωση του απότερου σκοπού μας. Στη σημερινή μου εισήγηση θα αναφερθώ στο παράδειγμα της φίλης μου Γιώτας, που αντιμετωπίζει επικούρια την ξενιτιά με φρόνηση και γενναιότητα, και στο παράδειγμα του φίλου μου Θάνου, που αντιμετωπίζει επικούρια μια σοβαρή αρρώστια, κάνοντας πράξη των δεινών ευεκαρτέλητων. Την ίδια περίοδο που μου ανακοίνωναν την απόλυσή μου, μια ακόμη είδηση ήρθε να με ταράξει. Η αγαπημένη μου φίλη Γιώτα μου ανακοίνωνε την απόφασή της να μεταναστεύσει στη Σουηδία. Δεν έφταναν τα δικά μου προβλήματα, ήρθαν να προσθεθούν και άλλα περισσότερα, σκέφτηκα αυθόρμητα, προσπαθώντας να κρύψω μάλλον ανεπιτυχώς τα δάκρυά μου. Όμως καθώς μου ανέλυε το σκεπτικό και τη στρατηγική της, κατάλαβα ότι μιλούσε με παρησία και ότι θα έπρατε με φρόνηση. Έτσι ηρέμησα. Ακολουθώντας τα λόγια του Μητρόδωρου, είχε σκοπό να προκαταβάλει την τύχη και να φράξει κάθε της παρήσφρηση, αφήνοντας τον εαυτό της όσο το δυνατόν λιγότερο εκτεθειμένο σε αυτή. Είναι, βλέπετε, επικούρια σαν και εμένα, και σαν αληθινή επικούρια θα έπαιρνε τη ζωή πίσω στα χέρια της, διεκδικώντας την ευτυχία της. Είχαν προηγηθεί δύο χρόνια επίπονης και μάθης προσπάθειας εξέβρισης αξιοπρεπούς εργασίας στη χώρα που κάποτε κατοικούσαν ανθρωπόμορφοι θεοί και φιλόσοφοι. Στα 33 της πλέον χρόνια θα εγκατέλειπε την οικογένεια και τους φίλους της, όπως χιλιάδες άλλοι πριν και μετά από αυτή, όπως ένας δικός σας φίλος που βρίσκεται τώρα στην Αγγλία, στη Γερμανία, στις Βρυξέλλες, στο Μανχάταν, στο Σίδνεϊ, στο Cape Town. Η φίλη μου επέλεξε τον κρύο βορρά της Σουηδίας, καθώς τα συμπεράσματα της μεθοδικής της έρευνας έδειχναν ότι πρόκειται για ένα κράτος με σταθερή οικονομία, με οργανωμένο κοινωνικό σύστημα, μια πολυπολιτισμική χώρα, ένα από τα κράτη με χαμηλά ποσοστά διαφοράς, φιλικό προς τους μετανάστες. Η φίλη μου η Γιώτα, μακριά πια από τα αρώματα της ελληνικής φύσης, κάνει τα πρώτα βήματά της στη Στοκχόλμη. Πληθώρα η προσφορά εργατικών χεριών στα κατώτερα εργατικά στρώματα, πληθώρα όμως και τα κοράκια αφεντικά. Κάθε μετανάστης θα πέσει θύμα μιας κακής εργοδοσίας, τουλάχιστον μέχρι να μάθει τη γλώσσα, διάβασε κάπου σε μια φυλάδα της Ομογένειας. Δεν είχε εκεί κάποιον συγγενή ή φίλο για να τη βοηθήσει στην προσαρμογή και στις πρώτες δυσκολίες της μόνιμης εγκατάστασης. Η Γιώτα, αν και ξεκίνησε μόνη της από την Ελλάδα, είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και στη στρατηγική της. Είχε τη συμπαράστασή μου, όπως και των υπολείπων φίλων της, σοφροσύνη στις λιτές αποσκευές της και δύο βιβλία για τον επίκουρο για συντροφιά. Έκτοτε χρησιμοποιώ συνειδητά και αφεξής αποκλειστικά τη λέξη γενναιότητα αντί της λέξης Ανδρεία. Ο πρώτος χρόνος κλείσε δύσκολα, πολύ δύσκολα. Χρειάστηκε να αλλάξει τέσσερα σπίτια και να ζήσει σε κακόφημες γειτονιές. Χρειάστηκε να μάθει τη γλώσσα. Χρειάστηκε να εργαστεί σκληρά νύχτες ατελείωτες στις ερμηνείες της Στοκχόλμης. Δεν χρειάστηκε όμως να αλλάξει κάτι από τις αρχές της. Δεν χρειάστηκε να κάνει ηθικές εκτόσεις. Όχι τόσο γιατί ζει σε ένα οργανωμένο κοινωνικό κράτος που βρίσκεται όμως συνάμα και στην εποχή του άκρατου καπιταλισμού, αλλά γιατί η Γιώτα σαν επικούρια στην πράξη δεν θα τάραζε ποτέ τις ειδονές για πόνους παρά μόνο για άλλες ειδονές. Η φωνή του σώματος είναι το να μην πεινά, να μην διψά, να μην κρυώνει. Διότι όταν αυτά τα έχουμε, μπορούμε να συναγωνιστούμε και τον Δία υπέρ της ευδαιμονίας. Μου διάβασε μέσω του Skype και τη θαύμαζα όλο ένα και περισσότερο.
με την παρέγγιση που επιχειρούσε από την ευθεία προς τα βράχια πορεία που οι ολιγάρχες την ανάγκαζαν εδώ να αποδεχτεί, είχε κερδίσει την αυτάρκεια και μέσω αυτής το μέγιστο καρπό της, την ελευθερία, διασφαλίζοντας σε ποιότητα και σε διάρκεια την ευδαιμονική της ζωή. Ήρθε πλέον η ώρα να επιστρέψει στην πατρίδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Εν τω μεταξύ, προτού προλάβω να σφίξω τη Γιώτα στην αγκαλιά μου μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο και να μοιραστούμε από κοντά τις εμπειρίες μας, ο παιδικός μου φίλος ο Φάνος είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη από την Πάτρα που ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια για διακοπές. Κάτι που δεν συνήθιζε. Γιόρταζε μάλιστα τα 38 γενέθλιά του και με αυτή την αφορμή κανονίσαμε να συναντηθούμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μου ανακοίνωνε ότι την προηγούμενη μέρα οι γιατροί του είχαν διαγνώσει ότι έπασχε από σκλήνηση κατά πλάκας. Ούτε και αυτή τη φορά κατάφερα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Γνώριζα ελάχιστα για αυτή την ασθένεια. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο και ρωτώντας φίλους μου γιατρούς, έμαθα ότι πρόκειται για μια αυτοάνωση διαταραχή του νευρικού συστήματος, με συμπτώματα όπως δυσκολία στην όραση, μυϊκή αδυναμία, αισθητικές διαταραχές, προβλήματα στην κίνηση, κόπωση και συχνά γνωσιακή έκπτωση, με διαφορετική και κατά περίπτωση εξέλιξη για κάθε ασθενή. Αρχικά τρόμαξα, αλλά γρήγορα ανέκτησα την ψυχραιμία μου, καθώς αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν πολλά περιθώρια βελτίωσης, σε βαθμό που η ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής του ασθενούς να μην διαφέρει και πολύ από των υπολείπων ανθρώπων, μέσα από την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή και με ταυτόχρονη έμφαση στη ψυχολογία, στη διατροφή και στη γυμναστική. Ο Θάνος, παλικάρι 2 μέτρα, δεν μπορούσε να κάνει ούτε λίγα βήματα δίχως υποβοήθηση, κουραζόταν υπερβολικά εύκολα και με δυσκολία του έβγαζε λέξη. Ήταν εμφανώς τρομοκρατημένος, καταργιόταν τη μοίρα για το κακό που του έφερε και ήταν μονίμως θλιμμένος. Νόμιζα ότι απέφευγε τις αναστροφές με άλλους, αργότερα όμως μου εκμυστηρεύτηκε με πόνο ότι περισσότερο οι υπόλοιποι απέφευγαν αυτόν. Δεν υπήρχε φυσικά περίπτωση να τον αφήσω μόνο και σκεφτόμουν τρόπους για να τον βοηθήσω. Όσο ήταν στην Πάτρα, είχαμε μέσω τηλεφώνου ατελείωτες φιλοσοφικές συζητήσεις. Εδώ και καιρό είχα εντρυφήσει για τα καλά στην επικούρια φιλοσοφία, ενώ αυτός καλοέβλεπε τους κοιμικούς. Ο επίκουρος, να ποιος θα σώσει και πάλι την κατάσταση, σκέφτηκα και του δώρησα τα πρώτα του επικούρια βιβλία. Αρχικά και μέχρι να σταθεροποιηθεί από την επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής που του χορηγούσε ήδη ο γιατρός του, συναντιόμασταν καθημερινά. Συμπαραστεκόμαστε στους φίλους όχι θρηνώντας, αλλά φροντίζοντάς τους, μας συμβουλεύει ο επίκουρος. Είχα αποφασίσει να μην προσπαθήσω να τον παρηγορήσω ρίχνοντας την ευθύνη της κατάστασης αλλού ή μεταφέροντας την ευτυχία για κάποιο μακρινό μέλλον, ούτε και να τον ταντεύω δημιουργώντας νέες εξαρτήσεις. Προσπάθησα να τον βοηθήσω να κοιτάξει κατάματα την πραγματικότητα, όσο σκληρή κι αν ήταν, να ανακτήσει την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, να αντιμετωπίσει την ασθένεια και να ζήσει ευτυχισμένος στο εδώ και τώρα. Προς μεγάλη μου έκπληξη και χαρά, επέδειξε στην πράξη μεγαλύτερη ψυχική δύναμη και από τα πιο αισιόδοξα σενάρια μου. Παρά τους σωματικούς πόνους και την απογοήτευση που ένιωθε, κατανόησε αμέσως και έθεσε σε εφαρμογή την επισήμανση ότι δεν διαρκεί συνεχώς ο σωματικός πόνος, αλλά ο μεν ακρότατος πόνος διαρκεί ελάχιστα, ο δε πόνος που υπερβαίνει την δονή του σώματος δεν διαρκεί πολλές ημέρες. Οι δε πολυχρόνιες αρρώστιες έχουν πλεονάζουσες τις ειδονές έναντι τον πόνο στο σώμα. Έπρεψε να κατηγορεί τους άλλους για την κατάστασή του, εγγράφηκε στο Σύλλογο των Πασχόντων από Σκλήρυνση κατά πλάκας και συζητούσε πλέον ανοιχτά με φίλους και γνωστούς το πρόβλημά του. Μαζί με τη φαρμακευτική αγωγή πρόσεξε ιδιαίτερα τη διατροφή του και ξεκίνησε το περπάτημα και την κολύμβηση. Έδινε πλέον έμφαση στους ανθρώπους και στα πράγματα που τον ευχαριστούσαν, αποφεύγοντας τη μιζέρια, τον πόνο και το θάνατο, επιλέγοντας τη χαρά, την ειδονή και τη ζωή. Το περασμένο φθινόπωρο, όντας ακόμα άνεργος, αξιοποίησα ευχάριστα τον απεριόριστο ελεύθερο χρόνο μου, ταξιδεύοντας για μερικές ημέρες στη Στοκχόλμη, με αφορμή τα 35 γενέθλια της Γιώτας. Το δώρο γενεθλίων που της χάρισα δεν ήταν ένα συνηθισμένο δώρο, αλλά κάτι πιο πρωτότυπο και πιο προσωπικό. Ένα CD με τραγούδια γραμμένα από τον ίδιο της τον κολλητό του φίλο. Η ιδέα προέκυψε ως ανάδραση από μια ανάλογη πρόταση που είχε ο Βασίλης, παιδικός μου φίλος κι αυτός, επικούριος και άνεργος σαν και εμένα, όμως σαφώς πιο έμπειρος από μένα στην ανεργία, αφού φέτος κλείνει 5 χρόνια δίχως σταθερή προσωποφόρα εργασία. Με τον Βασίλη είχαμε μόλις πρόσφατα συστήσει τότε ένα μουσικό συγκρότημα σαν και αυτά το φοιτητικό μας χρόνο και με τη βοήθεια του Θάνου, ο οποίος είναι παράλληλα ένας ταλαντούχος μουσικός παραγωγός, ηχογραφήσαμε τα τραγούδια ειδικά για την περίσταση. Το αποτέλεσμα της μουσικής
μας ενασχόλησης και της φιλικής παρέας δεν προσφέρει μόνο στην εκπληκτική φίλη μας, αλλά και σε εμάς τους υπόλοιπους, ενώ η δημιουργικότητα και συντροφικότητα που προέκυψε μας ενθουσίασε τόσο που αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε στην παραγωγή ενός ολόκληρου δίσκου. Ενδεχομένως να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο το οικονομικό μας πρόβλημα, όμως ήδη νιώθουμε δημιουργικοί και κρίσιμοι, ενώ θα αποτελέσει σίγουρα την καλύτερη μορφή ομαδικής ψυχοθεραπείας. Κατά την παραμονή μου στο Στοκχόλμη, είδα από κοντά τη φίλη μου να συνεχίζει τον επικούριο τρόπο ζωής της, επιβεβαιώνοντας με τις αισθήσεις μου τις αφηγήσεις της. Γνώρισα επίσης τους καινούριους φίλους και τον σουηδό σύντροφό της, οι περισσότεροι εν αγνία τους, αλλά στην πράξη επικούροι, με τους οποίους αμέσως γίναμε και μεταξύ μας φίλοι, επιβεβαιώνοντας την άμα το σοφό λαό μας που ανά τους αιώνες λέει όμοιο στον όμοιο και δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Είμαι περήφανος για τους φίλους μου. Η Γιώτα, ο Θάνος και ο Βασίλης, με τη θέλησή τους για ζωή, για μια ειδονική ζωή, αποτελούν για μένα ολοζώντανα πρότυπα και μου παρέχουν ταυτόχρονα ανεξάντλητη και διαρκή έμπνευση, δύναμη και υποστήριξη, υλική και ψυχολογική. Οι παραπάνω φίλοι μου, που δυστυχώς δεν τα κατάφεραν να βρίσκονται σήμερα μαζί μας, αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι, όπως ο Χρήστος, που χάρη στη δική του προτροπή και επιμονή σας παρουσιάζει τη σημερινή εισήγηση, η Έλλη και ο Ιάσονας, η Αφροδίτη και ο Δημήτρης, ο Μπάπης, ο Δημήτρης, ο Τάκης, που το φετινό έκτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούριας Φιλοσοφίας μου έδωσε την ευκαιρία να τους συναντήσω ξανά, είναι ο αληθινός μου πλούτος. Και για πάντα τους ευγνωμονώ, αφού εφαρμόζουν όλοι τους στην πράξη το επικούριο διαλύον σώδεσθε του φιλόδημου, μέσα από το οποίο καταφέρω να ξεπεράσω και εγώ τα δικά μου προβλήματα. Προβλήματα όπως η ανεργία, που έχει αντίκτυπο όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο και που αφορά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, που ζούμε υπό τη σκιά της βαθιάς κοινωνικο-οικονομικής κρίσης που μας επιβάλλουν οι στοικοπλατωνικοί ολιγάρχες. Με τη βοήθεια της επικούριας φιλοσοφίας και των επικούριων φίλων μου, δείχνω γενναιότητα, παρεκκλίνω και ευδαιμονώ, όπως οι φίλοι μου, όπως τονίζει και ο Επίκουρος, ο γενναίος άνθρωπος με τη σοφία και τη φιλία ασχολείται. Το μέν είναι θνητό αγαθό, το δε αθάνατο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή θεωρία, αλλά όπως ακούσαμε, το μεγαλείο της επικούριας φιλοσοφίας είναι για την πράξη.